Θνητή Θεή είναι ο τίτλος της μουσικοθεατρικής παράστασης βασισμένης στην Παλατινή Ανθολογία που θα παρουσιαστεί στο κοινό το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Ιουλίου στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας. Λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο, η παράσταση αποτελεί ένα ιερό ταξίδι στο πέρασμα των αιώνων και μια ισχυρή υπενθύμηση για το καταλυτικό και διαχρονικό ρόλο της πολιτικής κληρονομιάς μας. Η παράσταση εντάσσεται στο πρόγραμμα 2021 του θεσμού «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ όλες οι εκδηλώσεις, να πούμε, τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Εμείς φιλοξενούμε απόψε στο δελτίο μας τη σκηνοθέτη της παράστασης, την κυρία Ελπίδα Σκούφαλου. Κυρία Σκούφαλου, χαίρετε. Καλησπέρα, να σας καλησπερίσω και να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στον αρχαιολογικό χώρο, στο γυμνάσιο. Είναι μια καταπληκτική ώρα. Ακούγονται τα τζιτζίκια, τα τριζόνια, κάποιες μικρές πάπιες. Είναι πραγματικά μαγευτικά. Είναι αλλιώς να το σκέφτεσαι και αλλιώς να είσαι εδώ. Δεν έχει πολύ κόσμο, εντάξει, αυτό δεν ξέρω, είναι καλό. Νομίζω ότι είναι και λόγω των συνθηκών, των νέων συνθηκών. Αλλά πραγματικά είναι μαγευτικά. Και χωρίς την παράσταση είναι μαγευτικά. Μας περιγράφεται μια πολύ όμορφη εικόνα. Θνητή Θεή θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Η Παλατινή Ανθολογία, τα ποίηματα αυτά νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα παγκοσμίως. Και θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια παγκόσμια πρώτη. Η Παλατινή Ανθολογία από σπάγματά της. Γιατί μιλάμε για 350 ποιητές. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να καλύψουμε όλα τα ποίηματα της Παλατινής Ανθολογίας. Έχουμε λοιπόν στην Αρχαία Ολυμπία μια παγκόσμια πρεμιέρα. Έχουμε επιλέξει κάποια ποίηματα σε απόδοση του Μίνου Βολανάκη. Και ουσιαστικά υπάρχει μια μουσική, την υπογράφει ο Σωκράτης Σινόπουλος και ο ίδιος παίζει λύρα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σολίστες στον κόσμο ο Σωκράτης. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου παίζει μπάσο, ηλεκτρικό και ακουστικό και ο Χάρης Λαμπράκης νέοι. Θα έλεγα ότι διασχίζουμε κάποιους μουσικούς δρόμους από την αρχαιότητα, το Βυζάντιο μέχρι σήμερα τη σύγχρονη Ελλάδα. Έχουμε δύο σπουδαίους μουσικούς, τη Ρένη Πιτακή, πρωταγωνίστρια του θεάτρου τέχνης, και τον Περικλή Μουστάκη, που είχε συνεργαστεί και με τον Βολανάκη πολλές φορές και γνωρίζει το σύμπαν του Μήνου πολύ πολύ καλά. Τα ποίηματα αυτά είναι ερωτικά, υπαρξιακά, έχουν ένα χιούμορ, έναν αυτοσαρκασμό. Θα έλεγα ότι είναι μικρά σε έκταση, θυμίζουν γιαπωνέζικα χαϊκού. Είναι, θα έλεγα, μια τονωτική ένεση, λεκτική, στο σύγχρονο κόσμο. Ουσιαστικά προσκαλούμε το θεατή σε ένα ταξίδι αισθαντικότητας. Αλλά νομίζω ότι ό,τι και να κάνουμε σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, ευτυχώς, πάντα ο χώρος θα μας υπερβαίνει. Κυρία Σκούφαλου, να πούμε λίγο για τους τηλεθεατές μας που μας βλέπουν και θα θέλουν να έρθουν το Σαββατοκύριακο να απολαύσουν τους θεούς. Τι θα ισχύσει για το κοινό, γιατί ρωτά ο κόσμος. Τώρα με τα καινούργια μέτρα. Υπάρχει ένα δίκτυο κρατήσεων που γίνεται. Νομίζω ότι με αυτό, αν έχει κανείς στο τηλέφωνό του ή τυπωμένο σε ένα χαρτί το εισιτήριό του, δεν έχω δηλαδή κάποια ενημέρωση για κάποια έκτακτα μέτρα. Ο χώρος είναι ανοιχτός. Οι καρέκλες θα τοποθετηθούν σε απόσταση μία από την άλλη. Οπότε δεν είμαι σίγουρη αν θα χρειαστεί χρήση μάσκας. Κύριε Σκούφαλου, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Κατά πόσο έχει επηρεάσει ο κορονοϊός τον πολιτισμό γενικότερα? Νομίζω ότι τον έχει καταστρέψει, δεν έχει επηρεάσει. Θέλω να πω, δυστυχώς, αυτός ο χρόνος ήταν πάρα πολύ δύσκολος. Γιατί όπως και να το κάνουμε, δηλαδή στη δική μας παράσταση, για παράδειγμα, θα υπάρχει live streaming, δίγλωσσο δηλαδή, και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Και κάτι άλλο που θεωρώ πολύ σημαντικό, που γίνεται και αυτό για πρώτη φορά, θα υπάρχει και προσβασιμότητα αλλά και streaming για ανθρώπους με προβλήματα ακοής και όρασης. Πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε. Είναι σπουδαίο, γιατί νομίζω ότι έτσι τιμάμε και το χώρο αυτό. Πραγματικά. Δύσκολο τεχνολογικά, αλλά θα γίνει. Στην ερώτησή σας όμως, θέλω να πω, είναι μια χρονιά δύσκολη και όπως και να το κάνουμε, η τέχνη θέλει θεατές. Ειδικά το θέατρο, η μουσική, δηλαδή δεν γίνονται. Ας πούμε το live streaming που πολλά θέατρα έκαναν, δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά. Είναι άλλο το ζωντανό θέαμα, άλλο η ανάσα του κοινού, άλλο το απρόβλεπτο του ηθοποιού που δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κάνει ακόμα και ένα τζιτζίκι σε μια παράσταση. Δυστυχώς είναι οι ομάδες αυτές, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, πλήττονται οικονομικά
πολύ. Θεωρώ καταπληκτική την ιδέα του Υπουργείου Πολιτισμού, γιατί τι να πρωτοκάνει και αυτό. Με την ιδέα αυτή το πολιτισμός 2021, γιατί όχι μόνο γνωρίζει τους αρχαιολογικούς χώρους σε ένα ευρύ κοινό, αλλά νομίζω ότι με κάποιο τρόπο βοηθάει την τέχνη και βοηθάει και τους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη. Μάλιστα. Κυρία Σκούφαλου, να ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε. Με χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα στους τηλεθεατές. Γεια σας.